φάση ο παίκτης του Παναθηναϊκού ήταν πιο γρήγορα στην μπάλα. Συγκρούστηκε με το Λαρισαίο, το παιχνίδι κανονικά. Με τη Λάρισα τώρα μπροστά από αριστερά και πάλι. Ο Παντονίου θα αφήσει για τον Δασίλβα. Αυτός το Τσουκάλι. Βαγγέλης Τσουκάλης. Και δεξιά ο Τζιότζιος που κάνει τη σέντρα κατευθείαν για τον Προβίδα. Και το κοντρόλ του Προβίδα μάλλον με το στήθος. Και φαουλ, φαουλ που καταλαβαίνει ο Τσουκάλης τελικά νομίζω με τον Δασίλβα δίπλα. Για να δούμε. Φασιτάριο Τσουκάλης με πολύ δύναμη και πάλι στα δίκτυα. Το πρώτο γκολ για τη Λάρισα εδώ στο Αλκαζάρ. Φαίνεται το 8ο λεπτό του αγώνα με το πολύ δυνατό γκολ του Βαγγέλη Τσουκάλη. Καπουράνης, η βαθιά παλιά κόβεται. Βγαίνει από αριστερά δυνατά και πάλι η Λάρισα μπροστά με τον Παπαντονίου. Θα κερδίσει την κόντρα, είναι ο Στόικα, συγγνώμη. Θα κερδίσει την κόντρα, αλλά τελικά ο Αποστολάκης γυρίζει στο Βάντσικ και αυτός διώχνει μακριά. Η κεφαλιά είναι, δεν υπάρχει offside. Ο Προβίδας από κοντά σουτάρει 2-0. 2-0 λοιπόν από τον Γιάννη Προβίδα, ο οποίος στο 9ο λεπτό, 2 λεπτά μετά, κάνει το σκορ. Έχει περάσει από εκείνη την πλευρά τώρα ο Τζιότζιος. Βλέποντας να ο Βαζέχα στην περιοχή, για να δούμε, κρατάει την μπάλα, μένει όρθιος. Άργησε, χάθηκε η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό και τώρα ο Αλεξούλης απομακρύνει. Ο Αρχοντίδης, βλέποντας ότι ο Παναθηναϊκός επιτίθεται συνέχεια από δεξιά, πέρασε σε εκείνη την πλευρά έναν πιο έμπειρο σε αμυντικά καθήκοντα από τον Στόικα και βοηθάει και ο Αλεξούλης για να κοπούν αυτές οι διαδοχικές επιθέσεις που έκαναν από εκεί ο Μπορέλη, ο Δόνης και καμιά φορά και ο Αποστολάκης. Ενώ τώρα είναι ο Μαραγκός που δοκιμάζει και αυτός να βγει από δεξιά. Αφήνει για τον Μπορέλη. Ο Αργεντίνος βρίσκει τον Σαραβάκο στην περιοχή. Κλείνεται και πέναλτι. Πέναλτι δίνει ο Καζόν απέναντι από τον Χρήστο Μιχαήλ. Θα φτάρει με δύναμη, δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Μιχαήλ. Η μπάλα στα δίχτυα, το σκορ γίνεται 2-1 στο 32ο λεπτό. Έπεσε από τη μία πλευρά ο Μιχαήλ, η μπάλα στα δίχτυα. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Ντασίλβα να χάνει την μπάλα. Εκεί που πάει είναι ο Μαυρίδης και ο Αποστολάκης που θα αφήσει στο Νιόπλια. Μαραγκός. Ο Αλεξούλης θα κόψει και θα δώσει στον Μήλος. Μήλος από τη μεσαία γραμμή και αριστερά βγαίνει με δύναμη. Πατάει την μπάλα και τη χάνει. Κερδίζει όλες τις κόντρες προς το παρόν ο Νιόπλιας, προσπαθεί να βρει το Βαζέχα. Κόβεται, λάθος όμως, ο Βαζέχα στην περιοχή. Κάνει το σουτ, πέφτει ο Μιχαήλ, 2-2. Να λοιπόν που ο Παναθηναϊκός όπως και η Λάρισα προηγήθηκε σε 2 λεπτά, έτσι και ο Παναθηναϊκός σοφάρισε σε 2 λεπτά. Από αυτή την κόψη περνάει τελικά κάτω από το σώμα του και καταλήγει στα δίχτυα ο Παναθηναϊκός. Για να δούμε αυτή τη φορά τι θα γίνει. Από μακριά λάθος συνεννόηση και ο Παναθηναϊκός βγαίνει μπροστά με το Σαραβάκο και το Βαζέχα. Πολύ δυνατή παλιά. Ο Νιόπλιας προσπαθεί να περάσει ο Γεωργιάδης σύμφωνα με το ρολόι του κυρίου Καραπατά. Ο Νιόπλιας από αριστερά αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Μαραγκό και αυτό στον Μπορέλη που έχει αρκετό χώρο μπροστά του προσπαθεί να περάσει την μπάλα για τον Γεωργιάδη. Τα κουνάκια ωραίο του Γεωργιάδη, βγαίνει ο Σαραβάκος, δεν υπάρχει offside. Πλασάρει και να λοιπόν το 3-2 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός στα πρώτα 45 στιγμές, αλλά τη μία η έγκαιρη επέμβαση του. Να όμως τώρα ο Μπορέλη που βγαίνει επικίνδυνα ενώ ανοίγει το Βαζέχα από αριστερά, έχει χώρο μπροστά του, ανοίγει πολύ την μπάλα, κάνει το σουτ και έρχεται ο Σαραβάκος από κοντά σε άδειο τέρμα να στείλει την μπάλα στα δίκτυα κάνοντας το σκορ 4-2 για τον Παναθηναϊκό και λυτρώνοντας τον Παναθηναϊκό. 100 του γκολ στην εφετινή περίοδο και τα χαμόγελα στον πάγκο του Παναθηναϊκού από τον Όσιμ, τον Γραμμό, τον Γαλάκο. Τρίτο γκολ για τον Δημήτρη Σαραβάκο σήμερα, το βλέπετε εδώ. Εδώ οι άνθρωποι της Λάρισας, αν θα τον κρατήσουν δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι που λύγει το συμβόλαιό του ή αν θα τον αντικαταστήσουν στη μεταγραφική περίοδο του Δεκεμβρίου. Η Λάρισα μπροστά με τον Προβίδα και τον Ντασίλβα. Έχει γυρίσει όμως η άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Ντασίλβα γκολ, τα γκολ μάλλον και μετά και ευκαιρίες. Ενώ τώρα, ενώ βλέπουμε εμείς τον τραυματισμό του Μπορέλη στη σύγκρουση του με τον Τσουκάλι, αυτό το σουτ του Τσουκάλι από μακριά και η μπάλα στα δίκτυα.
Να λοιπόν ο Βαγγέλης Σουγάλης που απαντάει όπως και στο ξεκίνημα του αγώνα. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Παναθηναϊκού με αυτό το δυνατό δεξί βολέ. Ο Βάντσικ δεν είδε την πορεία της μπάλας παρόλο που πήγε στην κλειστή του γωνία. Νομίζω ότι είχε ευθύνη για αυτό το γκολ ο Πολωνός. Και το παιχνίδι παίρνει μια καινούργια τροπή. 4-3. 4-3, συγγνώμη, είναι ατελείωτη η σειρά των γκολ. Ενώ πρέπει να παρακολουθούμε τις φωτοβολίδες της εξέδρας στην αλλαγή που γίνεται. 4-3 λοιπόν και το παιχνίδι ανάβει και πάλι. Μόλις πέρασε στο παιχνίδι ο Βραζιλιάνος ο Ίζα, το τρίτο γκολ. 4-3. Και τώρα ο Ίζα στην περιοχή προσπαθεί να μπει. Ανατρέπεται και πέναλτι. Τσικ. Πολωνός και Ρουμάνος σουτάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 4-4. Να λοιπόν, ποιος θα μπορούσε να φανταστεί μια τέτοια εξέλιξη.